pod.gr. Σε ό,τι φάση κι αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops. Φτάσαμε σε αυτή τη γλυκιά εποχή του χρόνου που το Champions League παίρνει μορφή οκτάδας. Από τη φάση των ομίλων με τα ωραία παιχνίδια, αλλά και το χάος με τις βαθμολογίες και τις ισοβαθμίες, το ποδόσφαιρο περνάει πια στην πιο άγρια και ατίθαση μορφή του. Νοκάουτ και όποιος αντέξει. Μικροί, μεγάλοι και τεράστιοι εκτίθενται στο ίδιο πάλκο και λίγα λάθη συγχωρούνται. Είτε σε λένε Paris Saint-Germain, είτε Άγιαξ, είτε έχεις αγοράσει τον Βλάχοβιτς με 70 εκατομμύρια Γενάρη μήνα γιατί απλά μπορείς, είτε διαθέτεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο και δεν έχεις τι να τον κάνεις αφού ψάχνεις την υπόλοιπη ομάδα, τώρα είναι η ώρα. Τα προημιτελικά του Champions είναι εδώ και οι καλεσμένοι του πάρτι είναι οι εξής: Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Μπενφίκα και Βιγιαρεάλ. Για τις πρώτες πέντε μπορείς να σχολιάσεις από αρκετά μέχρι ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά λίγο ή πολύ, οι διαπιστώσεις είναι ίδιες. Η Τσέλσι και η Σίτι είχαν εύκολο έργο απέναντι στη Λίλ και τη Sporting, αντίστοιχα. Η Ρεάλ ήταν πολύ έμπειρη για να αποκλειστεί από την πανάκριβη μα δίχως μέταλλο Παρί. Η Λίβερπουλ κατέθεσε κλάση κόντρα στην Ίντερ. Και η Ατλέτικο ήταν έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να δει την ανεπαρκέστατη και παρακμάζουσα United να γίνεται μπροστά της χίλια κομμάτια. Εκτός από την πρόκριση, όλες αυτές είχαν ένα ακόμα κοινό. Θα έφταναν ως εδώ σε κάθε πιθανή εκδοχή του κορυφαίου ποδοσφαίρου. Κοινώς, είτε την διοργάνωση την έλεγαν Champions League και τη διοργανώνει η UEFA, είτε την έλεγαν European Super League και τη διοργάνωναν οι ίδιοι. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη European Super League, την ανίερη συμμαχία των βουβαλιών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που αποφάσισαν πως θέλουν να γίνουν NBA, να τσαλαπατήσουν τα βατράχια, να μοιράσουν το χρήμα και να παίζουν μόνοι τους. Μια αυτοανακηρυχθήσα ελίτ αγνωμόνων που δεν συνυπολόγισε ούτε το μέγεθος της αμαρτίας να κάνουν λογαριασμό χωρίς τους άξιους κομπάρσους του οικοδομήματος που σφετερίζονται, ούτε έλαβε σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο να γελιοποιηθεί. Γιατί αν υπάρχει γελιοποίηση σε κάτι τόσο πεζό όπως το ποδόσφαιρο, είναι ακριβώς αυτή. Να σηκώσεις τη μύτη, να το παίξεις σπουδαίως και τελικά να φας τα μούτρα σου. Αυτό το έπαθε πρώτη και καλύτερη Γιουβέντους, της οποίας ο ιδιοκτήτης, ο Αντρέα Ανιέλη, πληρώνει και πληρώνει και πληρώνει και δεν έχει καταφέρει παρά να φτάσει σε δύο τελικούς και να ιτηθεί κατά κράτος. Εδώ και τρία χρόνια δεν φτάνει καν στα προημιτελικά. Και το 0-3 της υπέροχης Βιγιαρεάλ στο Τωρίνο υπογράμμισε ακριβώς αυτό. Το μέγεθος της τιμωρίας του νοσιουργήματος που τις ήθελε να παίζουν μεταξύ τους για να γουστάρουμε όλοι. Σίγουρα πάντως πολύ περισσότερο γούσταραν τον Ζεράρ, τον Τόρες, τον Ντατζούμα, τον Ρούλι και τους τρομερούς παίχτες του Έμερι που πέρυσι σήκωσαν το Europa League και τώρα ετοιμάζονται για τα θαύματα των προημιτελικών, ζώντας ημέρες 2006. Στο 7ο ζευγάρι, η Bayern ισοπαίδωσε τη Salzburg. Εδώ χωρούν δύο παρατηρήσεις. Από τη μία, το γεγονός ότι η Βαυαρία εμφανίστηκαν εξ αρχής αντίθετη με την European Super League, τηρώντας έντιμη στάση απέναντι στην ιστορία τη δική τους αλλά και των ανταγωνιστών τους. Ενώ από την άλλη, κατατρόπωσαν μια ομάδα δημιούργημα της Red Bull, ενός κολοσσού που επενδύει στο ποδόσφαιρο στη λογική ακριβώς της European Super League και που διόλου απίθανο θα ήταν να κρατούν πρώτη-πρώτη τα φλάμπουρα της επανάστασης των πλουσίων, αν αγωνίζονταν σε ένα πιο φανταχτερό πρωτάθλημα από το Αυστριακό. Την οκτάδα συμπληρώνει η Μπενφίκα, που μπήκε στην κόντρα με τον Άγιαξ σαν outsider και έπειτα από δύο ματσάρες γεμάτες δράμα τον απέκλεισε και μάλιστα στο Άμστερνταμ. Η ιστορία, η παράδοση, το κοινό και ο σεβασμός που αντιπαρέταξαν ήταν η ουσία του Champions League και αυτό που δεν χωρούσε στο κλειστό κλαμπ του Πέρεθ, του Κρόενκε, του Χένρι και των Γκλέιζερ. Τρεις από τους οχτώ του Champions λοιπόν δεν χωρούσαν εκεί. Η μία από επιλογή, οι άλλες δύο γιατί απλά δεν είχαν τόσο ακριβό κοστούμι. Η μία από αυτές τις δύο μάλιστα συνθλίβοντας έναν γίγαντα μέσα στο σπίτι του. Όνειρο για τους ουδέτερους, εφιάλτες για επενδυτές και brand names που νομίζουν ότι παντού μπορούν να κάνουν κουμάντο. Τώρα θα γίνει κλήρωση ξανά. Και όποιος δεν υποστηρίζει καμία συγκεκριμένη ομάδα, πολύ θα ήθελε να δει την Μπενφίκα να πετά εκτός συνέχεια στη Λίβερπουλ για παράδειγμα, ή την Μπάγερν να αποκλεί τη Σίτι. Φυσικά τη Βιγιαρεάλ να αποκλεί την Τσέλσι ή τη Ρεάλ. Και όλες μαζί να θυμίζουν πως τα ωραία πάρτι είναι αυτά που έχουν κέφι. Και όχι μόνο πλούσιους καλεσμένους με τουπέ και ξενισμένα μούτρα. Ήταν το podcast «Τι φάση». Σήμερα με τον Δημήτρη Ρούσο. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr/shops. «Τι φάση». Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.